Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε ξένες γλώσσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε ξένες γλώσσες. Γιατί η Γραφή λέει ότι όποιος μιλάει γλώσσες, οικοδομεί την πίστη του. Γίνεται δυνατός στο πνεύμα. Και όταν μιλάς ξένες γλώσσες, σκέφτεσαι λίγο. Άμα δεν μιλάμε γλώσσες, σκεφτόμαστε πολύ. Και άμα σκεφτόμαστε πολύ, είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και να πηγαίνουμε πιο πολύ με την πίστη, με τον Θεό, με την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πιάσει κάτι, τη γλώσσα μας. Ο Θεός θέλει τη γλώσσα μας. Αλληλούια! Για να γίνει εργαλείο. Γιατί αν δεν την πάρει ο Θεός τη γλώσσα μας, θα έχουμε πολυλογία, θα λέμε πολλά πράγματα, άχρηστα πράγματα και θα μπαίνουν μέσα μας. Αλληλούια! Ενώ ο Κύριος θέλει να έχει εκείνος τη γλώσσα μας στα χέρια Του, για να μπορεί να κτίσει την πίστη μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι οι πρώτοι Απόστολοι μιλούσαν ξένες γλώσσες και μιλούσαν τα μεγαλεία του Θεού. Και μέσα από τους Ισραηλίτες ακούγανε όλα τα έθνη. Άραβες, Κρητικοί, Λίβοι, όλα τα έθνη ακούγανε την φωνή του Θεού, καθώς μιλούσανε ξένες γλώσσες. Αλληλούια! Αλληλούια! Όλοι μπορούμε να μιλάμε ξένες γλώσσες. Αλληλούια! Είναι δώρο του Κυρίου. Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Χρειάζεται απλά να βγαίνει από την καρδιά μας. Και τότε μας βοηθάει να ζούμε στην πίστη, στην υπακοή, και να ξέρετε, όταν μιλάμε ξένες γλώσσες, το μυαλό δεν καταλαβαίνει. Για το μυαλό φαίνονται ότι δεν είναι καλά αυτά που λέμε. Γιατί δεν έχει να κάνει με το μυαλό. Έχει να κάνει με το πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Προσεύχεται για εμάς το τέλειο θέλημα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας το τέλειο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό να μιλάμε κάθε μέρα πολλές ώρες γνώσεις, όσο μπορούμε. Αλληλούια! Γιατί έτσι κτίζεται η πίστη μας, δυναμώνει η πίστη μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε τον Θεό, καταλαβαίνουμε. Και ζούμε πιο πολύ στο Πνεύμα και όχι στη σάρκα. Γι' αυτό την Κυριακή έχω ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα από το Θεό. Πολύ ωραίο μήνυμα. Θα σπάσει τη δύναμη της κόλασης. Πάρα πολύ όμορφο μήνυμα. Θα σπάσει, θα έχουμε ένα ρήγμα στην κόλαση μας. Θα σπάσει μια πλάνη χρόνων, πολλών χρόνων. Θα συντριφθεί. Γιατί ο Κύριος μας αποκαλύπτει το Λόγο Του για να πάμε σε ελευθερία. Ο Λόγος του Κυρίου είναι το λιχνάρι που φωτίζει τη ζωή μας. Αλληλούια! Όλα τα έθνη να δοξάσουν τον Κύριο. Αλληλούια! Όλες οι φυλές. Μικροί και μεγάλοι να μιλάμε ξένες γλώσσες όλοι. Αλληλούια! Να μεγαλύνουμε το όνομα του Κύριου. Να ανοίξουμε το στόμα μας, να το γεμίζει ο Κύριος. Εμείς ανοίγουμε το στόμα και ο Θεός το γεμίζει. Αν το κρατάμε κλειστό, δεν μας τα ανοίγει με το ζόρι ο Θεός. Εμείς το ανοίγουμε και ο Θεός το γεμίζει. Εμείς το ανοίγουμε και ο Θεός το γεμίζει. Εμείς το ανοίγουμε και ο Θεός το γεμίζει. Αλληλούια! Γι' αυτό θα πάμε να δούμε σήμερα ένα ωραίο μήνυμα για τον πατέρα μας, τον Αβραάμ, που είναι ο πατέρας της πίστης. Έτσι, ο Θεός ονόμασε τον Αβραάμ πατέρα της πίστης. Γι' αυτό θα ακούσουμε το Λόγο του Κυρίου. Είναι Γένεση 22 κεφάλαιο. Από το 1 μέχρι και το 19. Από το 1 μέχρι και το 19, εντάξει. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Θα δούμε τη θυσία του Ισάκ από τον Αβραάμ. Ξέρετε, ο Αβραάμ δεν
δεν είσαι υγιό. Και ο Θεός του χάρισε σε μεγάλη ηλικία που ήταν, μέσα από τη Σάρα του χάρισε τον Ισαάκ. Και για τον Αβραάμ και για τη Σάρα ο Ισαάκ ήταν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Και μετά του ζητάει κάτι ο Θεός να πάρει ό,τι καλύτερο έχει που είναι ο Ισαάκ και να το προσφέρει, να το κάνει θυσία, να το θανατώσει. Για το μυαλό φαίνεται λίγο παράλογο αυτό το πράγμα. Χαλελούγια, φαίνεται παράλογο. Ο Θεός δεν του ζητάει ένα δεύτερο πράγμα, του ζητάει το καλύτερο. Αυτό που δεν είχε ο Αβραάμ και του έδωσε ο Θεός, μετά του λέει δώσ' το σε μένα και θυσίασέ το, μην υπάρχει για σένα. Θανάτωσέ το, να χαθεί από σένα. Μεγάλη δοκιμασία. Αλλά οι μεγάλες δοκιμασίες φέρνουν και μεγάλες ευλογίες. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δοκιμαστούμε από τον Θεό, γιατί ο Θεός έχει μεγάλα πράγματα για τη ζωή μας. Αλληλούια. Και η δοκιμασία γίνεται στο θέλω μας γίνεται. Και θα δούμε πού γίνεται η δοκιμασία. Για να το δούμε λιγάκι, στο 22 κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε Αβραάμ και εκείνος του είπε εδώ είμαι. Και είπε πάρε το γιο σου τον μονογενή που αγάπησες τον Ισαάκ και πήγαινε στον τόπο Μοριά και προσέφερε τον εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω. Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί σαμάρωσε τον γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και τον γιο του τον Ισαάκ και καθώς έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση σηκώθηκε και πήγε στον τόπο όπου του είπε ο Θεός. Και την τρίτη μέρα υψώνοντας στα μάτια του Αβραάμ είδε τον τόπο που μακριά και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του «Εσείς καθίστε εδώ μαζί με το γαϊδούρι, εγώ δε και το παιδάκι, θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού ο Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε πάνω στον Ισαάκ τον γιο του και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Και ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ τον πατέρα του και του είπε «Πατέρα» και εκείνος του είπε «Εδώ είμαι παιδί μου» και ο Ισαάκ του είπε «Να η φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Και ο Αβραάμ του είπε «Ο Θεός παιδί μου θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση» και πορευόντουσαν και οι δύο μαζί. Και όταν έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε και το θυσιαστήριο και τακτοποίησε τα ξύλα και αφού έδεσε τον Ισαάκ, τον γιο του, τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο και πάνω στα ξύλα. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του πήρε τη μάχαιρα και να σπάξει τον γιο του. Πολύ ακραία δοκιμασία. Δηλαδή κατέβασε, πήρε το μαχαίρι και άσε να το κατεβάζει πάνω. Σκεφτείτε πόσο ο Θεός τον δοκίμασε. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον Αρνό και του είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος του είπε «Εδώ είμαι» και του είπε «Μην επιβάλλεις το χέρι σου πάνω στο παιδάκι και μην κάνεις τίποτα, επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκε στο γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του είδε και να σου πίσω ένα κρυάρινο κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδοφυτό και καθώς ήρθε ο Αβραάμ πήρε το κρυάρι και το προσέφερε σε ολοκαύτωμα αντί του γιού του. Και ο Αβραάμ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Ιεχωβάιρε, όπως λέγεται και σήμερα, στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ τον ορεινό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου». Λέει και ο Κύριος ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκε στο γιο σου, τον μονογενή σου, ότι οπωσδήποτε θα σε ευλογήσω και οπωσδήποτε θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου». Αλληλούια. «Και διαμέσω του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες την φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και καθώς σηκώθηκαν πήγαν μαζί στη Βίρσαβεέ και ο Αβραάμ κατοίκησε στη Βίρσαβεέ.
Αλληλούια. Και ξέρετε, όλοι εμείς είμαστε παιδιά, πνευματικά του Αβραάμ είμαστε. Και ο Ιησούς Χριστός ήταν πνευματικό παιδί του Αβραάμ, σαν άνθρωπος. Και τι είπε ο Θεός, το σπέρμα σου, εσύ, εγώ, ο Χριστός, θα κατακυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Ποιες είναι οι πύλες των εχθρών μας, ποιος είναι ο εχθρός μας? Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι τα πονηρά πνεύματα που βγαίνουν από την κόλαση και χτυπάνε τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Και εμείς, λέει, θα κατακυριεύσουμε τον εχθρό. Όχι απλά θα έχουμε μία σύγκρουση και λίγο θα τον νικήσουμε, θα τον κατακυριεύσουμε. Θα τον κατατροπώσουμε. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Τι έκανε ο Χριστός? Κατακυρίευσε τις πύλες της κόλασης. Αλληλούια. Ξέρετε, ο διάβολος προσπαθούσε να σταματήσει το έργο του Χριστού. Γι' αυτό όταν τον δοκίμασε, ο Θεός επέτρεψε τον διάβολο να δοκιμαστεί ο Χριστός. Τι έκανε ο διάβολος? Προσπαθούσε να μαντέψει τι θα κάνει ο Χριστός. Αν ο διάβολος ήξερε ότι με τη θυσία του θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι, δεν θα τον οδηγούσε πάνω στο σταυρό. Αλλά στην ουσία έγινε κάτι, χωρίς να το καταλάβει, έγινε συνεργός στο σχέδιο του Θεού. Αν ήξερε ότι με τη θυσία του θα σωθούμε εμείς, δεν θα τον οδηγούσε πάνω στο σταυρό. Δεν τον οδηγούσε. Και αυτό προσπαθούσε να μαντέψει, αν είσαι Υιός του Θεού, του λέει, κάνει αυτό. Προσπαθούσε να καταλάβει τι θα κάνει ο Χριστός. Ο διάβολος ξέρει τη γραφή. Το ξέρετε αυτό, χρησιμοποιεί τη γραφή. Αλλά δεν ξέρει το πνευματικό κομμάτι της γραφής, που ξέρεις εσύ και εγώ. Ξέρει το φυσικό γράμμα της γραφής, όχι το πνευματικό. Γιατί το πνευματικό είναι δοσμένο σε σένα και σε μένα δια του Χριστού. Δεν έχει αποκάλυψη ο διάβολος. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το γράμμα του λόγου και δημιουργεί πάρα πολλές θρησκείες. Αλλά η νίκη ενάντια στο κακό βρίσκεται στο πνευματικό κομμάτι. Αλληλούια. Γι' αυτό ο Θεός, αν δοκίμασε τον Αβραάμ, δοκίμασε και τον Χριστό. Αν δοκίμασε τον Χριστό, δοκιμάζει και σένα και εμένα. Για ποιο λόγο σε δοκιμάζει εσένα και εμένα? Για να σε ευλογήσει. Όταν ο Αβραάμ πήρε την απόφαση να θυσιάσει τον Ισαάκ, ξέρετε που δοκιμαζότανε? Στην απόφαση. Ο Θεός μας δοκιμάζει στην απόφαση. Να βάλουμε την απόφασή μας στο θέλημα του Θεού. Έχοντας τυφλή εμπιστοσύνη. Πώς το είπε ο Θεός στον Αβραάμ? Πάρε ό,τι καλύτερο έχεις, βάλει το επάνω στο θυσιαστήριο και κάνει θυσία. Και αυτός παίρνει την απόφασή του και το κάνει πράξη αυτό. Επομένως, η πίστη έχει μάτια μόνο για τον Θεό. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να δοκιμάζουμε τον Θεό. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Να κάνουμε βήματα πίστης. Γιατί καθώς κάνουμε βήματα πίστης, θα αναπτυχθεί η πίστη μας. Αλληλούια. Γι' αυτό ένα βήμα πίστης είναι σήμερα να είσαι εδώ. Έφυγες από το σπίτι σου, σηκώθηκες από το κρεβάτι, έφυγες από την τηλεόραση, να έρθεις στον οίκο του Κύριου. Είναι βήμα πίστης. Αν δεν το ήθελες, δεν θα το έκανες. Κάποιος άλλος δεν θέλει, δεν το κάνει. Επομένως, ο Θεός μας δοκιμάζει στις αποφάσεις. Αλληλούια. Και καθώς μας δοκιμάζει στις αποφάσεις, γίνεται κάτι. Θυσιάζουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Τι είναι αυτό που θυσιάζουμε? Θυσιάζουμε την ψυχή μας. Στην ουσία, η ψυχή μας είναι ο Ισαάκ. Αγαπάμε την ψυχή μας, αγαπάμε τον εαυτό μας. Και τον κάνουμε θυσία, τον κάνουμε. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός θέλει να θυσιάζουμε ό,τι αγαπάμε πιο πολύ.
και αγαπάμε τον εαυτό μας, και πρέπει να το κάνουμε θυσία. Γιατί έτσι δείχνουμε ότι αγαπάμε πιο πολύ τον Θεό από τον εαυτό μας. Αλληλούια! Δείχνουμε ότι αγαπάμε πιο πολύ τον Θεό από τον εαυτό μας. Και μετά ο Θεός τι έκανε, τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Τι λέει ο Θεός? Υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει. Για να το ξανακούσουμε. Υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Αλληλούια! Υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Έτσι τονικάμε το κακό. Αλληλούια! Γι' αυτό χρειαζόμαστε να παίρνουμε γενναίες αποφάσεις για τον Κύριο. Να μάθουμε, σήμερα είναι η τετάρτη μέρα νηστείας. Να νηστεύουμε. Ο εαυτός μας δεν θέλει να νηστεύει. Πρέπει να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Να τον βάζουμε σε θυσία, να νηστεύουμε. Να μην τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά την εκκλησία να τρώμε. Έτσι βάζουμε τον εαυτό μας στο θυσιαστήριο. Όλα τα χρόνια νηστεύω εγώ. Η νηστεία είναι ένα κομμάτι αγαπημένο στη ζωή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά όταν εμείς πάρουμε την απόφαση, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αλληλούια. Και όταν εμείς θυσιάζουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, ο Θεός χαίρεται. Αλληλούια. Ο Θεός χαίρεται. Και ο Θεός θα κάνει ό,τι έκανε με τον Αβραάμ. Εκεί που αισθάνεσαι ότι όλα χάνονται, ξαφνικά θα δεις το θαύμα του Θεού. Γιατί ο Θεός μας φτάνει στο τέρμα για να μας υψώσει πολύ. Αλληλούια! Γι' αυτό λέω, όποιος θέλει εμένα, αν χάσει τη ζωή του, θα την κερδίσει. Αλληλούια! Γι' αυτό αν θέλεις να ευλογηθείς πολύ, θα δοκιμαστείς πολύ. Γι' αυτό δεν λέμε στην προσευχή, Κύριε ευλόγησέ με. Και έρχεται και ο Θεός και σου λέει, ναι, σε άκουσα, θέλω να σε ευλογήσω. Αλλά για να σε ευλογήσω πρέπει να σε δοκιμάσω πρώτα. Πού σε δοκιμάζω? Στην απόφαση. Αλληλούια! Και καθώς μας δοκιμάζει θα μας ευλογήσει ο Θεός. Αλληλούια! Γι' αυτό δεν πρέπει να τρομάζουμε με το τι βλέπουν τα μάτια μας. Με το τι ακούνε τα αυτιά μας, με το τι αισθανόμαστε. Και σκεφτείτε ο Αβραάμ τι αισθανόταν όταν πήγαινε να θυσιάσει τον Ισάκ. Θα έτρεχε από πάνω του υδρότας, θα έτρεχε. Ο διάβολος θα του έλεγε, θα του μίλαγε ο διάβολος. Αβραάμ, είσαι καλά? Μήπως έχεις πάθει κάτι? Τι είναι αυτό που κάνεις? Πας να θανατώσεις το παιδί σου? Αυτό το χτύπαγε ο διάβολος. Και ο Αβραάμ τι έκανε? Όλα αυτά τα ξεπέρναγε, έχοντας σταθερή απόφαση. Και στο τέλος δεν έκανε λάθος. Στο τέλος η πίστη του πέτυχε. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Αλληλούια! Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς να κάνουμε. Γιατί ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, αλλά μας δοκιμάζει πρώτα στις αποφάσεις. Και επειδή είναι οι τελευταίοι χρόνοι, ο Θεός έχει τα καλύτερα για τη ζωή μας. Τα πιο μεγάλα πράγματα έχει. Αλλά θα μας περάσει από τον ίδιο δρόμο, θα μας περάσει. Μας μαθαίνει να εκπαιδεύουμε το θέλω μας, την πίστη μας και την υπακοή μας. Γιατί ένας χριστιανός δεν έχει μάτια για τίποτα άλλο, αλλά μόνο για το Θεό. Δεν έχουμε καρδιά για τίποτα άλλο, μόνο για το Θεό. Τίποτα άλλο. Αλληλούια! Η πίστη βλέπει μόνο στο Θεό βλέπει. Και τότε όταν εμείς τα βάζουμε όλα σε δεύτερη μοίρα, θα τα κερδίσουμε όλα. Αλληλούια! Και ο Θεός όχι απλά του χάρισε τον Ισάκ, λέει, μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Από την Ινδία έχει παιδιά ο Αβραάμ, από την Ελλάδα έχει παιδιά,
αυτή είναι από το Ισραήλ, έχει παιδιά, παντού έχει πολλά παιδιά ο Αβραάμ. Τι έκανε ο Θεός, πλάτινε το σπόρο του, τον ευλόγησε. Ένα παιδί έδωσε ο Αβραάμ, εκατομμύρια παιδιά του έδωσε ο Θεός. Χαλελούια! Ένα παιδί έδωσε. Ο Θεός Πατέρας τι έκανε, έδωσε το γιο του τον Χριστό και αμέσως στερίζει εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη. Επομένως η δοκιμασία της πίστης έχει θερισμό, έχει. Αλληλούια. Και καμιά φορά τα πράγματα που βλέπουμε στα μάτια μας δεν φαίνονται ευχάριστα. Ξέρετε, η πίστη δεν έχει να κάνει καθόλου με τη λογική. Είναι άλλο πράγμα η πίστη. Μην προσπαθείτε να βάλετε την πίστη με τη λογική. Δεν έχει καμία σχέση. Η πίστη είναι άλλη διάσταση. Η λογική, καμιά φορά ο Θεός χρησιμοποιεί τη λογική, αλλά δεν είναι ο κανόνας του. Μην λες εσύ, το κόσμος το λέει έτσι. Πώς το πάει ο Θεός έχει σημασία. Γιατί η λογική λέει ότι αυτό πάει έτσι, πάει έτσι, πάει έτσι. Το θέμα είναι η πίστη ακολουθεί το σχέδιο του Θεού, τη σοφία του Θεού, γιατί η πίστη είναι άλλη διάσταση. Αλληλούια, η πίστη είναι άλλη διάσταση. Γι' αυτό καλείσαι καθημερινά να βάλεις την πίστη σου σε πράξη. Αυτή την ώρα η πίστη είναι δυνατή η πίστη μας. Γιατί έχουμε ενώσει όλη την πίστη μας. Αύριο το πρωί, η πίστη δεν θα είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι πιο μικρή θα είναι. Που σημαίνει εμείς πρέπει να βάλουμε σε πράξη την πίστη μας. Αλληλούια! Για να μπορούμε να νικήσουμε στην καθημερινότητά μας, το μυαλό μας, αυτά που ακούμε, αυτά που αισθανόμαστε, βάζοντας σε πράξη την πίστη. Αλληλούια! Γιατί ο Θεός θέλει να βάζουμε σε πράξη την πίστη μας. Και τότε η πίστη πάντα θα συναντήσει το θέλημα του Θεού, θα συναντήσει το σχέδιο του Θεού και θα συναντήσει την επιτυχία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Θεός, τα πάντα θα πάνε προς το καλό όταν αγαπάς το Θεό. Δεν λέει ο Θεός ότι δεν θα βρούμε προβλήματα, δεν θα βρούμε πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Αλλά στο τέλος όλα θα βγουν σε καλό, λέει ο Θεός. Γιατί αγαπάς τον Θεό. Αλληλούια, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό όταν αγαπάμε τον Κύριο. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της πίστης. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την πίστη, την εμπιστοσύνη. Το Άγιο Πνεύμα κτίζει την πίστη μας. Και για να μπορεί η πίστη μας να πηγαίνει μπροστά, χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη έχει ανθρώπους πίστης. Ο Νόε ήταν άνθρωπος πίστης. Δεν είχε βρέξει ποτέ στην εποχή του, ποτέ. Και ξαφνικά ακούει τη φωνή του Θεού. Και του λέει ο Θεός, φτιάξε ένα καράβι, Νόε. Γιατί θα στείλω πολλά νερά από τον ουρανό. Αυτό για το μυαλό του ήταν ένα πράγμα δύσκολο ήταν. Δεν είχε δει ποτέ ο Νόε νερά να πέφτουνε. Δεν είχε δει ποτέ. Και τι έκανε. Έβαλε σε πράξη την πίστη του έβαλε. Αλληλούια. Δεν είχε δει ποτέ ο Νόε νερά. Έβαλε σε πράξη την πίστη του έβαλε. Αλληλούια, γι' αυτό ο Θεός θα αφήσει τον διάβολο το πρωί να σε πειράξει. Θα σε χτυπήσει με συναισθήματα, φόβους, σκέψεις, για να βάλεις την πίστη σε πράξη. Για να δείξεις στο Θεό ότι μπορείς να νικάς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει το σπέρμα σου θα κατακυριεύσει, θα το συντρίψει τον διάβολο. Αλληλούια. Γι' αυτό όταν ο πρώτος Αδάμ έπεσε, αμάρτησε, ο Θεός του έδωσε υπόσχεση. Εσύ θα του συντρίψεις το κεφάλι και το σπέρμα του φιδιού θα σου αγγίξει τη φτέρνα, λέει, την πατούσα. Ξέρετε τι είναι το πόδι που πατάμε.
στο σημείο που πατάμε είναι πολύ σκληρό είναι. Γιατί πατάμε και είναι σκληρό. Δηλαδή εσύ θα σπάσεις το κεφάλι του εχθρού και αυτός θα σου κάνει ένα τσίπημα κάτω από το πόδι. Όχι στην καρδιά, στο πόδι θα σου κάνει. Γιατί το πόδι είναι σαν ένα τσάλι, είναι πατάς και τα λιώνεις όλα. Επομένως ο Θεός μας έχει δώσει υπόσχεση να νικάμε. Αλληλούια, να νικάμε. Αλληλούια, αλλά θα πρέπει να πάρουμε τις προσωπικές μας νίκες. Γιατί ο εχθρός θα σε βάλει στη γωνία και θα σε χτυπήσει. Θα σε βάλει στη γωνία και θα σε χτυπήσει. Φόβοι, συναισθήματα, πράγματα που δεν τα περιμένεις, θα σου έρθουν όλα. Και ξαφνικά θα αισθάνεσαι ότι όλα τα άσχημα πράγματα έρχονται σε σένα. Τότε είναι η ώρα της δοκιμασίας και της πίστης. Αλληλούια. Και όταν μπαίνει η πίστη σε πράξη, όλα αυτά θα φύγουν. Και το θέλημα του Θεού βρίσκεται στην πίστη. Αλληλούια. Γιατί η πίστη είναι για τα δύσκολα. Αν δεν υπήρχαν δύσκολα πράγματα, δεν χρειαζόταν πίστη. Θα πατάγαμε ένα κουμπί και θα γινόταν όλα. Ο έλλοντε όμως που η αμαρτία έφερε προβλήματα και τα πράγματα είναι δύσκολα, χρειαζόμαστε την πίστη, χρειαζόμαστε. Αλληλούια, χρειαζόμαστε τη δύναμη της πίστης. Όπως ο Χριστός νίκησε με την πίστη, ο Αβραάμ νίκησε με την πίστη, εμείς νικάμε με την πίστη. Αλληλούια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να νικάμε, είναι η πίστη. Πίστη σημαίνει εμπιστεύουμε τον Θεό. Εμπιστεύουμε τον Πατέρα, εμπιστεύουμε τον Σωτήρα μου, εμπιστεύουμε τον Κύριό μου, βάζω πίστη. Μην ζεις με το τι αισθάνεσαι. Το τι αισθάνεσαι είναι ψεύτικο πράγμα. Τώρα αισθάνομαι φόβο, μετά από μισή ώρα αισθάνομαι χαρά. Μετά από μία ώρα αισθάνομαι ειρήνη. Οι αισθήσεις αλλάζουν. Η πίστη είναι που ζει μέσα μας. Αλληλούια. Η πίστη είναι κάτι πνευματικό είναι. Αλληλούια. Η πίστη ζει μέσα στην υπακοή, στην προσευχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσευχόμαστε. Η Δευτέρα είναι η μέρα προσευχής. Ευλογημένη η προσευχή για τον Κύριο. Προσευχή. Κάνει την πίστη και ζει. Κάνει την πίστη και υπάρχει. Κάνει την πίστη και ανοίγει περάσματα. Αλληλούια, γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να παίρνουμε το σώμα και το αίμα, να έχουμε σχέση με το Λόγο του Θεού, να διαβάσουμε, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να κτίσουμε την πίστη μας. Αν κάθεσαι στην τηλεόραση 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να ζήσει πίστη. Σε καμιά περίπτωση. Αν πάμε σε ένα καφενείο που μιλάνε όλα άσχημα πράγματα, δεν μπορεί να ζήσει πίστη. Επομένως η πίστη ζει στο Άγιο περιβάλλον της Εκκλησίας, στο Άγιο περιβάλλον της προσευχής και η πίστη ζει εκεί που υπάρχουν παιδιά του Θεού ζει η πίστη. Αλληλούια! Γιατί η πίστη είναι δοσμένη από τον Θεό για να ζούμε για τον Θεό και να μπορούμε να ακολουθήσουμε και αυτό ο Θεός λέει, ορκίστηκε ο Θεός, δεσμεύτηκε. Ω, του λέει Αβραάμ, επειδή σε έκανες αυτό για μένα, εγώ θα σε ευλογήσω τόσο πολύ. Έδωσε το Λόγο του ο Θεός. Αλληλούια. Και πραγματικά ό,τι είπε γίνεται. Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Αν ο Αβραάμ δεν είχε δοκιμαστεί, δεν θα είχαμε σωθεί εμείς. Το ξέρετε. Και αποδεικνύεται ότι ο Θεός έκανε αυτό που είπε στον Αβραάμ. Έχει παιδιά από όλα τα έθνη έχει. Παιδιά του Αβραάμ είμαστε εμείς. Ό,τι είπε ο Θεός γίνεται σήμερα. Από όλο τον πλανήτη έχει παιδιά ο Αβραάμ. Δοκιμάστηκε πολύ, ευλογήθηκε πολύ. Αλληλούια. Και αυτό και η γυναίκα του η Σάρα είναι η μητέρα των εθνών. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας των εθνών. Αλληλούια. Γιατί ήταν και οι δύο ένα κανάλι πίστης. Δεν ήταν τέλειοι άνθρωποι. Αλλά δείξαν υπακοή στο θέλημα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα τους βοήθησε.
Ξέρετε ποιος μας βοηθάει στην πίστη? Το Άγιο Πνεύμα. Ποιος στηρίζει την πίστη μας? Το Άγιο Πνεύμα. Ποιος μας μαθαίνει πίστη? Το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Είναι πάντα κοντά σου. Κανένας να μην είναι δίπλα σου, είναι το Άγιο Πνεύμα κοντά σου. Για να σε βοηθάει στην πίστη. Να μπορείς να πιστέψεις ωραία πράγματα. Η πίστη, λέει, είναι δύναμη πραγμάτων που δεν βλέπεις. Κάτι που πιστεύεις αλλά δεν το βλέπεις, αλλά το θέλεις. Θέλεις αύριο ένα θαύμα. Δεν το βλέπεις με τα μάτια σου, αλλά μπορεί να το δεις με την πίστη στο θαύμα αύριο. Αλληλούια. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα βοηθάει την πίστη μας. Στηρίζει την πίστη μας. Οδηγεί την πίστη μας. Κατευθύνει την πίστη μας για να περπατάμε επάνω στα λόγια του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός ό,τι είπε, το είπε και δεν το παίρνει πίσω. Το είπε για να κρατάμε τα λόγια Του, να πιστεύουμε στα λόγια Του. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα σήμερα θα μας επισκεφτεί όμορφα. Αλληλούια. Και όσο μας επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα, αλλάζει το μυαλό μας, αλλάζει η καρδιά μας, αλλάζει η πίστη μας, αλλάζουν τα σώματά μας, αλλάζουν τα συναισθήματά μας, γιατί το λάδι του Κυρίου έρχεται πάνω μας. Αλληλούια. Το ξέρετε τον αδερφό Περιχήν. Ένας εργάτης του Θεού είναι. Αυτός έχει καταγωγή από το Ισραήλ κάτω και από την Παλαιστίνη έχει καταγωγή. Και κάτω εκεί στο Ισραήλ αυτοί που βόσκουν τα πρόβατα έχει πολύ δυνατά κουνούπια στο Ισραήλ. Τα ξέρουν τα κουνούπια, δυνατά κουνούπια. Και τα κουνούπια αυτά τσιμπάνε τα πρόβατα. Και αυτοί που οι βοσκοί που έχουν τα πρόβατα, ξέρετε τι κάνουν? Παίρνουν λάδι, κάποιο λάδι και το αλείφουν στα πρόβατα πάνω. Και όταν πάνε τα κουνούπια να τα τσιμπήσουν, δεν μπορούν γιατί έχουν προστασία το λάδι. Επομένως, το λάδι είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τα κουνούπια είναι το τσίπημα του ψεύδους, του διαβόλου. Ο διάβολος σε τσιμπάει κάθε μέρα, σαν κουνούπι. Και το λάδι του Αγίου Πνεύματος σε προστατεύει από τα κουνούπια. Αλληλούια! Γιατί ο διάβολος στέλνει πνευματικά κουνούπια και μας τσιμπάνε. Αλλά το λάδι του Αγίου Πνεύματος, αλληλούια. Δηλαδή μπορεί να κάθε στο σπίτι και ξαφνικά να έρθει ένα κουνούπι στο μυαλό σου. Αμάν γίνεται σεισμός, χάθηκες. Τρέξτε, χανόμαστε. Σου προκαλεί φόβο, πανικό. Επομένως, το λάδι του Αγίου Πνεύματος σου δίνει ειρήνη. Μπαίνει στο ασανσέρ μέσα και σου έρχεται ένα κουνούπι, σε χτυπάει. Θα μείνει το ασανσέρ καθώς ανεβαίνεις. Τελείωσες. Καμιά φορά έρχομαι εγώ, ξέρω εγώ, την Κυριακή το πρωί ή το Σαββάτο βράδυ να ανέβω πάνω για προσευχή. Και είμαι μόνος μου. Και την ώρα που μπαίνω στο ασανσέρ και ανεβαίνω, έρχεται ένα κουνούπι και με τσιμπάει. Κοίτα τώρα θα μείνει το ασανσέρ. Και δεν είναι κανένας να φωνάξεις. Τι θα κάνεις? Ο διάβολος στέλνει κουνούπια και με τσιμπάνε. Χρειαζόμαστε το λάδι του Αγίου Πνεύματος πάνω. Αλληλούια! Το Άγιο Πνεύμα χρειαζόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα να μας αλήφει. Το Άγιο Πνεύμα να μας χρύει. Το Άγιο Πνεύμα να μας γεμίζει. Αλληλούια! Αλληλούια! Αγαπάμε το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να μιλάμε στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μας δυναμώνει στην πίστη μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός που μας βοηθάει. Τι είναι ο Θεός? Ο Παράκλητος είναι. Αυτός που σε βοηθάει να ζεις την πίστη. Αυτός που σε βοηθάει να μην βουλιάζεις στη θάλασσα του κόσμου. Αλληλούια! Το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να περπατάμε στην πίστη και να ακολουθούμε το θέλημα του Κύριου. Αλλά πρέπει και εμείς να βάζουμε το θέλω μας, δείχνοντας το Θεό ότι Τον έχουμε σε πρώτη θέση.
τι πρέπει να δείχνουμε στον Θεό, ότι τον έχουμε σε πρώτη θέση. Όχι στη δεύτερη. Όχι στην τρίτη. Όχι στη δέκατη. Στην πρώτη θέση. Αλληλούια. Είναι ωραίο να έχει ο Θεός την πρώτη θέση στη ζωή μας. Και τότε Αυτός θα μας δώσει και εμάς τα καλύτερα πράγματα. Ο Θεός δεν θέλει την τελευταία θέση στη ζωή μας. Θέλει την πρώτη θέση. Για να μπορούμε και εμείς να πάρουμε ό,τι καλύτερο έχει ο Κύριος των δυνάμεων για τη ζωή μας, κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Γι' αυτό ό,τι έγινε με τον Αβραάμ, έγινε με τον Χριστό. Όταν ο Χριστός πήγαινε πάνω στο Σταυρό, δοκιμάστηκε πολύ. Τον εγκαταλείψαν οι μαθητές του, όλοι τον εγκαταλείψαν. Οι γραμματείς και φαρισαίοι ήταν εναντίον του, οι μαθητές του φοβηθήκανε, έμεινε μόνος του. Παρόλο που έμεινε μόνος του, στο τέλος κέρδισε. Γιατί πήγαινε με πίστη. Αλληλούια. Και αυτό καμιά φορά η πίστη θα βρεθούμε και μόνοι μας. Αλλά μπορούμε να νικήσουμε πάντα. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός μας δίνει χάρη μέσα από την πίστη να μπορούμε να νικάμε και να μπορούμε να περπατάμε πάνω στη σοφία του Κυρίου. Γι' αυτό και η μητέρα του Κυρίου ήταν γυναίκα πίστης ήταν. Άγγελος του Θεού τη συνάντησε. Γιατί τη είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Το Άγιο Πνεύμα θα σε επισκεφτεί και θα γεννηθεί μέσα σου ο σωτήρας των ανθρώπων. Θυμάστε τι είπε η Μαρία, ας γίνει Κύριε κατά το θέλημά σου. Και ο Θεός την ευλόγησε. Θυμάστε τι είπε ο Ζαχαρίας, λέει Κύριε πώς θα γίνει αυτό. Όταν άγγελος του Κυρίου τον επισκέφτηκε. Γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα. Και τι του είπε, επειδή σου λέει είχες δυσπιστία στο Λόγο του Θεού, θα μείνεις άλλαλος. Αλληλούια. Επομένως, η πίστη μας κάνει να έχουμε και λόγο και ακοή. Η απιστία μας κάνει άλλαλους ανθρώπους. Ούτε ακούμε, ούτε μιλάμε πνευματικά. Αλληλούια. Γιατί ο Κύριος καθόρισε την πίστη στη ζωή μας. Να μπορούμε να περπατάμε με πίστη, να δοξάσουμε τον Θεό για να δούμε μέσα από την πίστη την αφιέρωσή μας ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα που ο Κύριος σχεδίασε να κάνει προκαταβολή στον κόσμο. Αλληλούια. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Ας πατήσουμε με πίστη, απλότητα, υπακοή, εμπιστοσύνη στον Κύριο για να πάρουμε τη σοφία Του, την αλήθεια Του και τον υπέροχο Λόγο Του κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Ο Κύριος δοκιμάζει το θέλω μας. Δοκιμάζει. Και πρέπει να μάθουμε να κρατάμε το θέλω μας στην υπακοή του Θεού, γιατί αυτό στο τέλος θα μας δικαιώσει και θα μας φέρει ό,τι ο καλός Θεός έχει σχεδιάσει κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Δηλαδή η πίστη είναι το περιβάλλον που δημιουργεί ο Θεός για να φέρει την ευλογία Του. Η πίστη είναι το περιβάλλον που δημιουργεί ο Θεός για να έχουμε ανάπαυση. Η πίστη είναι το περιβάλλον που δημιουργεί ο Θεός να φύγουμε από τη λογική μας. Γιατί μας ακολουθεί η λογική πάντα, η λογική. Ακολουθεί τη ζωή μας. Η πίστη μας βοηθάει να φύγουμε από τη λογική. Να φύγουμε. Και να μπούμε στην εμπιστοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Τι είναι ο Θεός? Ο Πατέρας μας. Και σαν Πατέρας είναι καλός μαζί μας, έχει καλά πράγματα, έχει όμορφα πράγματα να μας πει, έχει ευλογημένα πράγματα να μας δώσει, γιατί είναι ο καλός Πατέρας κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Νομίζω ότι ο Κύριος μας έκανε μια έγκαση πίστη σήμερα. Άγγιξε λίγο την πίστη μας όμορφα. Για να μπορεί να την υψώσει, να την δυναμώσει και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη και να μπορούμε να πούμε Κύριε σε εμπιστευόμαστε κατά πάντα στη ζωή μας. Ό,τι και να συμβαίνει δεξιά και αριστερά, εσύ είσαι ο Κύριος, ο Πατέρας μας, ο Φίλος μας, το στήριγμά μας τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε.
Αλλά η δύναμη να ξεπεράσουμε αυτά είναι η πίστη. Και η πίστη κοιτάει μόνο στο Θεό. Ας μην κοιτάμε τα προβλήματα γιατί θα βουλιάξουμε. Ας μην κοιτάμε τις καταστάσεις γιατί θα πέσουμε. Ας μάθουμε να κοιτάμε μόνο στο Θεό με ευχαριστία, δοξολογία και να είμαστε πάντα χαρούμενοι σε κάθε στιγμή και κάθε ώρα του Κυρίου. Μόνο χαρούμενοι και ευλογημένοι, γιατί ο καλός Θεός είναι πάντα κοντά μας. Έτσι. Αλληλούια. Γι' αυτό ο Θεός μας ενθαρρύνει μέσα από τη βίβλο με τους ανθρώπους της πίστης, πώς περπατήσανε, πώς δοκιμαστήκανε, πώς ευλογηθήκανε, για να πάρουμε κι εμείς παραδείγματα. Αν δεν ακούγεται ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα πίστης. Αλλά όσο ακούμε το Λόγο του Θεού, μπορούμε να εμπιστευτούμε το Θεό, γιατί ο Θεός έχει προετοιμάσει ένα υπερφυσικό επίπεδο εμπιστοσύνης για τους τελευταίους χρόνους, για να κινηθεί η Εκκλησία και να μπορέσουμε κι εμείς να περπατήσουμε στην αλήθεια Του και στη σοφία Του κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο! Ο Κύριος είναι καλός. Είναι αγαθός ο Κύριος. Είναι υπέροχος ο Κύριος. Είναι μοναδικός ο Κύριος που μας βοηθάει να περπατήσουμε στην αλήθεια Του και στη χάρη Του κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Και αυτό το 11 κεφάλαιο στην Εβραίους αναφέρει όλους τους ανθρώπους της πίστης. Αλληλούια. Που περπατήσανε με εμπιστοσύνη και ανάπαυση και ευλογία στο θέλημα του Κύριου. Αλληλούια. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος πίστης που μας κατευθύνει και μας ευθυγραμμίζει να ακολουθήσουμε την πίστη και όχι τη λογική. Να ακολουθήσουμε την εμπιστοσύνη και όχι τη λογική. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός, τι σχεδίασε ο Θεός, τι εργάζεται ο Θεός και όχι το τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι μια κατάσταση του κόσμου που είναι αλήθεια γι' αυτό, αλλά σημασία έχει να ακολουθούμε τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεό. Και να πω και ένα τελευταίο ένα παράδειγμα. Έχω ένα συγγενή μου, συγγενής μου είναι. Είχε πιστέψει η γυναίκα του στην αρχή. Και αυτή ερχόταν στην εκκλησία, προσευχότανε πάρα πολύ, με αγάπη και αυτά. Ο άντρας της δεν ερχόταν. Ίσα-ίσα που την κορόιδευε και ήταν και ενάντιος. Μετά άρχισε να της λέει και άλλα πράγματα, θα σε χωρίσω και θα σε κάνω γιατί πας στην εκκλησία και αυτά. Και ένα βράδυ τον επισκέφτηκε ο Θεός. Και πετάχτηκε από το κρεβάτι και λέει, γυναίκα, με συνάντησε ο Θεός. Και από εκείνη την ημέρα έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια και είναι πιστός μέσα στην εκκλησία. Τον επισκέφτηκε ο Θεός το βράδυ, στον ύπνο. Κάτι έκανε μέσα του. Τον έπιασε δέος για το Θεό. Αλληλούια! Επομένως, η πίστη μας δεν πηγαίνει χαμένη, ούτε η προσευχή μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην προσευχή και στην πίστη. Μην φαντάζεστε ότι η προσευχή μας τη μιλάμε και πάει στο σύννεφο και περνάει ένα σύννεφο, την παίρνει και την εξαφανίζει. Προσευχή μας πηγαίνει στο Θεό, πηγαίνει. Αλληλούια! Ο Θεός την παίρνει. Ο Θεός την ακούει. Έχει αυτιά ο Θεός. Έχει αυτιά. Ακούει. Μόλις πούμε Κύριε, ακούει ο Θεός. Πάμε, ακούει κατευθείαν. Είτε σιγανά είτε δυνατά, ακούει ο Θεός. Πάντα ακούει. Και ακούει την προσευχή των δικαίων. Ακούει την φωνή των παιδιών του και λέει τι θέλει το παιδί μου. Τα μάτια του Θεού είναι στραμμένα στους δικαίους, στο λαό του. Και η ακοή του είναι στραμμένη. Για να πούμε Κύριε και να εκείνο να εργαστεί στη ζωή μας. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι το περιβάλλον να φτιάξουμε την πίστη μας. Να αναπτύξουμε την πίστη μας. Και να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, που είναι τόσο όμορφη και τόσο ευλογημένη. Αλληλούια. Και θυμάμαι παλιά ένα τελευταίο για να κλείσω. Ξέρετε, εγώ βγήκα από τα ναρκωτικά μέσα βγήκα. Και όταν γνώρισα τον Θεό, συναντούσα φίλους το παρελθόν. Και θυμάμαι ένα φίλο ήταν την ώρα που τον συνάντησα, είχε κάνει χρήση αυτός. Και του λέω, θες να κάνω μια προσευχή, του λέω, για σένα. Και λέω, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, έλα με το Άγιο Πνεύμα.
και ήρθε το Άγιο Πνεύμα επάνω του και τον άγγιξε και του έφυγε όλη η μέθη των ναρκωτικών, του έφυγε. Λέει, τι είναι αυτό που ήρθε πάνω. Η δύναμη της πίστης κάνει το Άγιο Πνεύμα και έρχεται. Και τότε οι άνθρωποι αλλάζουν. Αλλάζει το μυαλό τους, αλλάζει η σκέψη τους, αλλάζει αυτό που πίνουνε, αρχίζουν και ζητάνε άλλα πράγματα. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός είναι πάντα καλός και ευλογημένος. Έτσι, για να ετοιμαστούμε να σηκωθούμε και να πούμε λιγάκι το αλληλούια στον Κύριο.